Το παιχνίδι έχει τελειώσει τα ψυχνά και βρισκόμαστε με τον προπονητή του Αμαρτυρθιακού, τον Ανάθη Μεθενίτη. Ανάθη Μεθενίτη, η ομάδα σου βρήκε ένα νωρίς ένα γκολ με το Δήμο σε πολύ ωραία εκτέλεση με το Ψαλιδάκι και έκτοτε διαχειρίζει την αναμέτρηση, θεωρώ. Έχασε πολλές καλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο μήχρονο για να διευρύνει το δίκτυο σκορ. Πιστεύεις είναι δίκαιη η επικράτηση της ομάδας σου? Εντάξει, η επικράτηση θεωρώ ότι είναι δίκαιη. Νομίζω ότι είχαμε σε όλο το παιχνίδι τον ενεργητικό ρόλο εμείς, όμως δεν παρουσιάσαμε στοιχεία που περίμενα εγώ και που έχουμε παρουσιάσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Η διάθεσή μας ήταν κάπως υποτονική και αυτό έχει να κάνει με το μυαλό μας και το πώς αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Βρήκαμε απέναντι μια καλά οργανωμένη αμυντικά ομάδα. Προσπαθήσαμε να τη διασπάσουμε, όμως δεν είχαμε ούτε την ταχύτητα, ούτε την επιθετική διάθεση για να μπορέσουμε να διασπάσουμε αυτή την πολυπρόσωπη άμυνα. Δεν βρήκαμε πολλές λύσεις και αποτέλεσμα ήταν να έρθει αυτό το 1-0. Κότσι, η ομάδα σου αυτή τη στιγμή πέρασε και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας και περιμένει το αυριανό αποτέλεσμα του ντέρμπι για να δει αν θα κρατηθεί στην κορυφή. Η ομάδα σου στο μεταγραφικό παζέρ, τι προσδιοκάζεται τη συνέχεια του πρωταθλήματος και αν η ομάδα σου ενισχυθεί στο μεταγραφικό παζέρ που έρχεται, έχει κάνει σαν ομάδα ήδη μια κίνηση με την απόκτηση του Τύρμπου, θα κινηθεί και για άλλους παίκτες? Κοιτάζουμε να ενισχύσουμε την ομάδα σε κάποια σημεία που έχουμε εντοπίσει ότι έχουμε κάποιες ελλείψεις. Ελπίζω μέχρι το τέλος της μεταγραφικής σεζόν να έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτό το κομμάτι στο παζέρ που θέλουμε. Όσο για την πρώτη ερώτηση που έκανες, εμείς κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα θα ετοιμαστούμε για το παιχνίδι με την Εδιψώ, στο οποίο πρέπει να πάρουμε και εκεί τους 3 βαθμούς και παιχνίδι-παιχνίδι θα δούμε στο τέλος τι θα έχουμε καταφέρει. Ο Αμαρτυρθιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει τουλάχιστον εδώ και 25 χρόνια να διεκδικεί την ευρωπαϊκή κατηγορία. Πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα, επειδή δεν έχει το ειδικό βάρος της φανέλας, θεωρείς ότι αυξάνει λίγο την πίεση στον οργανισμό? Αλλά αν βάλουμε τα δεδομένα κάτω στο δεύτερο, είσαι ένας προπονητής ο οποίος έχει πάρει προτάσεις μας, έχεις 11, 12, 13, 14 ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πιστεύεις ότι ο οργανισμός της Αμαρτυρθιακού μπορεί να αντέξει την πίεση για να διεκδικεί στο πρωτάθλημα μέχρι τέλους? Όταν υπάρχει καλή διάθεση, υπάρχει κατανόηση και μπορούμε μέσα από συζήτηση να βρούμε τις λύσεις σε διάφορους προβληματισμούς που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στη διάρκεια μιας χρονιάς, θεωρώ ότι όλα είναι δυνατά. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο το ειδικό βάρος φανέλας που παίζει ρόλο, αλλά το τι παρουσιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και εμείς πρέπει αυτό το πράγμα να το βελτιώσουμε και να προσπαθήσουμε να το τελειοποιήσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Κότσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.